Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σας χαιρετίζουμε με μεγάλη χαρά στη λακωνική πρωτεύουσα της Σπάρτη και σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ, δίνοντας στην κεντρική πλατεία μια μεγάλη υπόσχεση και δέσμευση ταυτόχρονα. Είμαστε αποφασισμένοι, σεβόμενοι την μακρά πολιτική ιστορία μας που για τη γενιά μου αρχίζει από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γιώργο Γεννηματά, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τους άλλους μεγάλους αγωνιστές της δημοκρατίας, να δώσουμε μαζί σας τη νέα μάχη για το νέο πολιτικό φορέα που θα εκφράζει τη μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη της κέντρο-αριστεράς. Γνωρίζουμε, κυρία Πρόεδρε, πως εσείς ανοίξατε το παιχνίδι στην κέντρο-αριστερά. Εσείς ξεπεράσατε τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις σκοπιμότητες του πολιτικού παιχνιδιού και με γενναιότητα κάνατε τα αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός. Μαζί θα προχωρήσουμε με εσάς αρχηγό για να πρωταγωνιστήσουμε στις πολιτικές εξελίξεις, να ανατρέψουμε το σημερινό πολιτικό σκηνικό, να υπερασπιστούμε τους αδύναμους, να προστατεύσουμε τα δημοκρατικά και ατομικά δικαιώματα των πολιτών, να εμπεδώσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες και προϋποθέσεις για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και την πολυπόθητη έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια. Η χώρα και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία μας περιμένει και οι επόμενες εκλογές θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη αυτά που τώρα σχεδιάζουμε και ο τόπος θα έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Καλή επιτυχία στις εκλογές και στο έργο σας, κυρίως μετά τις εκλογές. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, σε ανάπτυξη της σημερινής ημέρας να σας χαρίσω ένα από τα βιβλία μου που είναι αφιερωμένα στην τοπική ιστορία και αναφέρονται σε πάρα πολλά γεγονότα της εθνικής αντίστασης που χρειάζονταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου και ένα σοσιαλιστικό ελληνικό κοινοβούλιο για να αναγνωρίσει τις θυσίες αυτής της γενιάς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Με όση φωνή μου έχει απομείνει, γιατί δυστυχώς έχει κλείσει μετά από 2 μήνες καθημερινές περιοδίες, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν μέσα από την καρδιά μου για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Και με την παρουσία σας σήμερα εδώ, στέλνουμε και από τη Σπάρτη ένα ηχηρό μήνυμα. Η Δημοκρατική Παράταξη γίνεται και πάλι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτή τη δίθεν αριστερά του κυρίου Τσίπρα να συκοφαντήσει τις προοδευτικές αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε ταυτόχρονα τη συντηρητική οπισθοδρόμηση. Δεν μπορεί να είναι λύση για τον τόπο η νέα δημοκρατία. Αυτοί που δεν έχουν βρει μέχρι σήμερα ούτε μία λέξη αυτοκριτικής για τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή από το 2004 έως το 2009 που οδήγησαν στην κρίση και στα μνημόνια. Η δημοκρατική παράταξη, η προσπάθεια που κάνουμε σήμερα σπρώχνει η νέα δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στα πραγματικά τους μεγέθη και στην πραγματική τους θέση στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι τα 2 συντηρητικά άκρα. Αυτό που σήμερα χρειάζεται η πατρίδα μας είναι μια ισχυρή πολιτική δύναμη. Να είναι χρήσιμη,
για να μπορέσει να βοηθήσει να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο και να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την κυβέρνηση της εξαπάτησης, του διχασμού. Να τελειώσουμε τα ψέματα, με τον λαϊκισμό, με τη δημαγωγία. Για όλους αυτούς τους λόγους πήρα την πρωτοβουλία να ενώσουμε τα κομμάτια αυτής της κατακαιρματισμένης παράταξης. Γιατί ένας χώρος διαλυμένος δεν μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό ρεύμα. Και ο δικός μας ο στόχος είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Εμείς δεν βολευόμαστε με μια μικρή αύξηση των ποσοστών μας. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένα άμορφο κόμμα του μεσαίου χώρου με αντάλλαγμα της καρέκλες της εξουσίας. Και βέβαια, ας το πάρουν όλοι απόφαση. Εμείς δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε χαράξει αυτό η πορεία, αυτοδύναμη στρατηγική και θα την ακολουθήσουμε πιστά. Γιατί όπως έλεγε και ο πρόεδρος μας στο παρελθόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, η παράταξή μας γεννήθηκε για να υπηρετεί το λαό και την πατρίδα και αυτό είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε σήμερα. Ανοίγει ο δρόμος για να φέρουμε κοντά μας όλους όσους απομακρύνθηκαν. Ξέρουμε ότι έχουμε και εμείς ευθύνες γι' αυτό. Δεν εξηγήσαμε τις πολιτικές μας επιλογές την ώρα που δίναμε τη μάχη για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωζώνης. Πικράναμε κόσμο. Δεν πείσαμε γιατί η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή ήταν μια αναγκαστική πολιτική, γιατί ποτέ οι εταίροι δεν έδωσαν τον χρόνο στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να γίνει ομαλά. Σας θυμίζω ότι τότε είχαμε κληρονομήσει ένα δυσθεώρατο έλλειμμα 35 δις ευρώ, σε αντίθεση με αυτά που παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και με ευθύνη της οδηγήθηκε στο τρίτο και τελικά στο τέταρτο μνημόνιο. Έχουμε λοιπόν σήμερα ένα χέρι απλωμένο σε όλους αυτούς που παρασύρθηκαν από τα μεγάλα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φίλες και φίλοι, δεν θέλουμε πίσω όλους αυτούς που πήγαν και βρήκαν στα σίδη εξουσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς τους χαρίζουμε εκεί που βρίσκονται σήμερα. Βαρύδι σε αυτό το βίο που βουλιάζει. Θέλω να μιλήσω λίγο για αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο μόνος, φαίνεται, που δεν βλέπει γύρω του την ανεργία, τις κομμένες συντάξεις, τις κατασχέσεις στους λογαριασμούς, την υπερφορολόγηση, τους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία. Στο τέλος του χρόνου σταματάει η προστασία της πρώτης κατοικίας με αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Τσίπρα και των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και τολμά σήμερα να μιλάει για ανάπτυξη, να λέει ότι είναι σταθερά, αθεράπευτα αισιόδοξος. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι παραμένει σταθερά και αθεράπευτα επικίνδυνος για τον τόπο. Γιατί όταν δεν βλέπεις τα προβλήματα ή κάνεις ότι δεν τα βλέπεις, είσαι αποφασισμένος και να μην τα αντιμετωπίσεις. Το πρόγραμμα που υπέγραψε δεν βγαίνει. Και αν συνεχίσουμε έτσι, θα βρεθούμε πάρα πολύ γρήγορα σε ένα διέξοδο. Γι' αυτό εμείς καταθέσαμε εγκαίρως από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το σχέδιο Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Είναι μια εναλλακτική, ολοκληρωμένη, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης για τον τόπο. Και επειδή μας ρωτούν συχνά τι θα κάνετε την επόμενη μέρα των εκλογών, πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, ποια είναι η δική σας η θέση, εγώ απαντώ. Πριν απ' όλα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού είναι αυτή που θα καθορίσει το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα και όσοι το επιχειρούν θα βρεθούν μπροστά σε μεγάλες εκπλήξεις, γιατί εμείς θα κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Η αναμέτρηση επόμενη θα είναι αναμέτρηση για τρεις. Θα ίσα θα αναμετρηθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όμως καταθέσει την πρότασή μας στο τραπέζι. Και αντιστρέφω το ερώτημα, γιατί πρέπει να ερωτηθούν και να απαντήσουν. Ο κύριος Μητσοτάκης
και ο κύριος Τσίπρας είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην πολιτική σταθερότητα του τόπου και μάλιστα στη βάση μιας προοδευτικής ατζέντας. Αρκετά κρύφτηκαν όλοι πίσω από το ΠΑΣΟΚ και τη στάση ευθύνης του όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα καλούνται όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γνωρίζετε ότι ανέλαβα την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 2015, σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή της διαδρομής του. Ήτανε τότε που με ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι στις εκλογές, καλά πιστεύετε ότι θα μπείτε στη Βουλή? Και όχι μόνο μπήκαμε στη Βουλή, αυξήσαμε τα ποσοστά μας, δημιουργήσαμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, προχωρήσαμε μαζί με τη ΔΗΜΑΡ και τις κινήσεις πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό εμάς δεν μας αρκεί. Γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία και απευθύνθηκα σε όλους όσους αισθάνονται ότι εκφράζονται από αυτόν τον ευρύ χώρο της κεντροαριστεράς. Ζήτησα να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία και αυτή να είναι η βάση για τα επόμενα βήματα. Είναι αλήθεια ότι αυτή μου η πρωτοβουλία πέρασε από τα 40 κύματα. Περάσαμε δύσκολες στιγμές. Πολλοί την απαξίωσαν, πολλοί δεν την πίστεψαν, αλλά δεν τα παράτησα. Δεν το βάζω εύκολα κάτω και είμαι αποφασισμένη να φτάσω στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Γιατί αυτό χρειάζεται η παράταξη, γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα. Η σταθερή πορεία που ακολουθήσαμε μας οδήγησε στο να πορευόμαστε σήμερα μαζί με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και αυτή ήταν μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την ενότητα του χώρου. Και μετά το πετυχημένο συνέδριο προσχώρησε και το ποτάμι. Τότε το 2015 είχα θέσει δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν ο στόχος της ενότητας. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ενότητα αποτελεί κατάκτηση. Ναι, επιτεύχθηκε και είμαι εδώ για να εγγυηθώ ότι θα είναι κατάκτηση και μετά από τις εθνικές εκλογές, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να πετύχουμε όλοι. Και ο στόχος της διεύρυνσης, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ναι, επιτεύχθηκε. Δεν υπάρχει κανείς στον χώρο της κεντροαριστεράς που να μην έχει ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας. Και υπάρχει πάντα ο στόχος της ανανέωσης. Η ανανέωση αφορά τα πρόσωπα, αφορά τις προτάσεις και τις ιδέες, αφορά και τις πρακτικές. Όσο αφορά τα πρόσωπα, ξέρετε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο κόμμα και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη για μια μεγάλη ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού. Παντού, σε όλη την περιφέρεια, σε όλους τους τομείς και στην επικοινωνία. Και βεβαίως η ανανέωση δεν μπορεί να είναι μόνο ηλικιακή. Μιλάμε για άξιους ανθρώπους, δημιουργικούς ανθρώπους, μιλάμε για νέα συμμετοχή, μιλάμε για ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί μέχρι σήμερα με τα κοινά, μιλάμε για ανθρώπους που είχαν αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και βέβαια μαζί προχωράμε με όλους όσους έμειναν και κράτησαν όρθια την παράταξη στα δύσκολα και τους τιμούμε γι' αυτό. Όλοι μαζί προχωράμε προς τα μπρος. Η ανανέωση των προτάσεων έχει και αυτή προχωρήσει μέσα από το σχέδιο Ελλάδα. Εκατοντάδες στελέχοι και επιστήμονες δούλεψαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο. 12 αναπτυξιακές ημερίδες σε όλη τη χώρα, συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το ποιο είναι το πρόβλημα στον τόπο, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να διαπραγματευτούμε ξανά με τους εταίρους, πώς θα πυροδοτήσουμε την ανάπτυξη, πώς θα αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία στο κράτος, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και πώς θα εξασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή. Και τέλος έρχομαι στην ανανέωση των πρακτικών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το αποτύπωμα της ιστορικής διαδρομής της παράταξής μας είναι θετικό. Και πρέπει επιτέλους να είμαστε υπερήφανοι, να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας, το έργο μας, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που μόνο η παράταξή μας τόλμησε να κάνει ακόμα και μέσα στην κρίση. Αλλά υπάρχουν και αυτά που μας πλήγωσαν, που μας πίκραναν και έδιωξαν κόσμο από κοντά μας. Υπάρχει ο τρόπος λειτουργίας του κόμματος.
οι φατρίες, οι μηχανισμοί, οι βαρόνοι, τα τιμάρια. Είμαι αποφασισμένη στο νέο ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς να μην υπάρξουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν θα μεταφέρουμε την παθογένεια του χτες. Υπάρχουν όμως και τα φαινόμενα διαφθοράς. Θα είμαστε αμήλικτοι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Εξάλλου εμείς ως παράταξη έχουμε κάνει σκληρή αυτοκριτική, φτάσαμε στο αυτομαστίγωμα, έχουμε διώξει από κοντά μας, έχουμε απομακρύνει όλους όσους μας πλήγωσαν και μας εξέθεσαν και είμαστε οι μόνοι που το έχουμε κάνει αυτό. Αν το είχαν κάνει και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, σήμερα το πολιτικό σύστημα θα είχε ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Και επιπλέον, εμείς ενισχύσαμε το θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί σήμερα η δικαιοσύνη να το αξιοποιεί και να χτυπά τα φαινόμενα διαφθοράς και μαύρου χρήματος. Ας μην τα ξεχνάμε λοιπόν όλα αυτά, γιατί η κάθε προσπάθεια ισοπαίδωσης του χώρου μας ισοδυναμεί με μια προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας. Όμως η ηθική πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική. Γιατί όσο δεν γίνεται αυτό, μένουν μακριά και οι πολίτες. Και είμαστε αποφασισμένοι να στηθεί αυτή η παράταξη στη βάση της ηθικής. Αυτή τη σημαία σηκώνω. Τη σημαία του ήθους στην πολιτική. Με ανθρωπιά, με αξίες, με σεβασμό στις αξίες της αλλαγής, ανοίγουμε νέους δρόμους. Πάρτε λοιπόν την υπόθεση στα χέρια σας. Η νέα αλλαγή ψηφίου σε κάθε τη δική σας υπόθεση. Η συμμετοχή την Κυριακή θα δώσει μεγάλη δυναμική. Θα στείλει καθαρά μηνύματα. Πριν απ' όλα στην κυβέρνηση. Η ψήφος την Κυριακή είναι μια αντίδραση απέναντι σε αυτόν τον κατήφορο που μας οδηγεί διαρκώς αυτή η συντηρητική, λαϊκίστικη, δημαγωγική και ανίκανη κυβέρνηση. Η ψήφος την Κυριακή είναι ένα μήνυμα και προς τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα επιτρέψουμε τη συντηρητική παλινόρθωση στον τόπο. Και τέλος, η ψήφος την Κυριακή είναι ψήφος πραγματικής ελπίδας και αυτοπεποίθησης. Για όλους αυτούς τους λόγους, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια χωρίς προβλήματα, χωρίς κλειδονισμούς, με ενότητα, ζητώ από όλους εσάς ψήφο εμπιστοσύνης και καθαρή εντολή να προχωρήσουμε δυναμικά, χωρίς ισορροπίες που παραλύουν το εγχείρημα. Από το χτες, φίλες και φίλοι, το λέω συχνά, κρατάμε τη φλόγα και όχι τη στάχτη. Τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας και αξίζει να παλέψουμε για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.